Καλησπέρα παιδιά. 3-1 το αποτέλεσμα στο Τζουζέπε Μεάτσε με τη Μίλαν και το μάτς κρίθηκε στην μάχη των πάγκων. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο μέχρι το 55ο λεπτό. Ο Μάρτινς, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, έκανε ολικό lifting, ενώ ο Γκατούζο ελεγχόμενο rotation, το είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο. Τι έκανε ο Γκατούζο? Ουσιαστικά μετά το μάτς πρωταθλήματος στην Ιταλία, το 1-4 μέσα στη Σουόλο, κράτησε εκτός τους παίκτες κλειδιά της ομάδας. Ο Κουτρόνε και ο Τσαλχάνογλου μένουν στον πάγκο και όταν ο Γκατούζο βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και ότι είτε τους περνάει στον αγωνιστικό χώρο είτε ο Ολυμπιακός φεύγει με αποτέλεσμα, και αυτό κάνει στο 54, περνάει Τσαλχάνογλου και Κουτρόνε. Όλοι είδαμε την τεράστια ποιότητά τους που διαθέτουν. Έκαναν άνω κάτω τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μετά το 55 έμεινε από δυνάμεις στο κέντρο. Όλοι είδαμε τις τεράστιες τρύπες στο κέντρο και το πώς πέρναγαν οι μπαλιές στην άμυνα του Ολυμπιακού, και δυστυχώς ο Μάρτινς κάνει την πρώτη αλλαγή ξανά στο 72. Τα έχουμε πει στα προηγούμενα βίντεο πολλές φορές, τα ξαναλέμε, ο προπονητής έχει θέματα στη διαχείριση του μάτς, καθυστερεί πολύ τις αλλαγές του, καθυστερεί πολύ να κάνει διάγνωση για τις ανάγκες της ομάδας στο δεδομένο λεπτό. Ήταν προφανές ότι ενώ και η Γέρμα και η Τουρέτα πήγαν εξαιρετικά, παρόλο που δεν έχουν παίξει και μαζί μέχρι στιγμής, παρόλο θα του βγει και του βγαίνει μέχρι το 55. Το κέντρο ήταν πολύ συμπαγές, ο Ολυμπιακός τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, στάθηκε επάξια απέναντι στη Μίλαν, αλλά μετά το 55 δυστυχώς δεν υπάρχουν δυνάμεις. Και ο Μάρτινς ακόμα μια φορά κάνει αλλαγή στο 72, ενώ ο Γκατούζο έχει κάνει τις αλλαγές στο 54, τη διπλή, που βάζει δύο παιχταράδες. Ο Κουτρόνε και ο Τσαχάνογλου είναι παίχτες πολύ υψηλής ποιότητας και τεχνικής. Αποδεικνύεται και παρακάτω, ο Τσαλχάνογλου δίνει την assist στον Ιγκουαΐν και ο Κουτρόνε σκοράρει δύο τέρματα. Και από τη στιγμή που μπαίνουν αυτοί οι δύο παίχτες, αλλάζει όλο το μάτς και ο Μάρτινς δεν αντιδρά στις αλλαγές του Γκατούζο. Εκεί κρίθηκε το μάτς. Ανταυτού ο Μάρτινς αφήνει την ομάδα αβοήθητη, δεν απαντάει στη διπλή αλλαγή του Γκατούζο. Το κέντρο της ομάδας ανοίγει και ο Ολυμπιακός δέχεται επιθέσεις κατά κύματα στην άμυνά του, η οποία μένει απροστάτευτη, και φυσικά δέχεται τελικά 3 τέρματα. Θεωρώ ότι η κίνηση που έπρεπε να κάνει ο Μάρτινς απαντώντας στη διπλή αλλαγή του Γκατούζο στο 54 θα έπρεπε να ήταν η αλλαγή του Τουρέ, ο οποίος δεν είχε κάτι άλλο να δώσει στο μάτς, είχε μείνει από δυνάμεις, και στη θέση του να περάσει τον Καμαρά, ο οποίος μπαίνοντας ο Καμαρά θα πίεζε στο κέντρο και θα έκλεινε χώρους, θα κέρδιζε μπάλες ώστε να μειωθεί η κατοχή της Μίλαν και με τη σειρά τους να μειωθούν και επισκέψεις στα καρέ του Ολυμπιακού, μειώνοντας τις πιθανότητες ισοφάρισης. Αυτό είναι το σημείο κλειδί κατά την άποψή μου. Περιμένω φυσικά και την δική σας άποψη, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτή ήταν η καθοριστική στιγμή στο μάτς, γιατί μέχρι εκείνο το λεπτό ο Ολυμπιακός τα πήγαινε εξαιρετικά μέχρι το 55. Σου έδινε την αίσθηση ότι θα φύγει με αποτέλεσμα. Ότι θα φύγει με αποτέλεσμα, και γιατί όχι και με το διπλό. Αυτό που λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να φύγει με αποτέλεσμα, μπορούσε να έχει σκοράρει ακόμα ένα γκολ. Οπότε για ακόμα μία φορά το μάτς κρίθηκε στην διαχείριση, όπου ο Μάρτινς ξανά δεν έκανε τα δέοντα. Τώρα να περάσουμε στο... να μην ανοίξουμε συζήτηση για το αν πρέπει να στηριχθεί ο Μάρτινς, αν δεν πρέπει. Προφανώς είναι καινούργια η ομάδα, χρειάζεται χρόνος. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Μάρτινς παρουσίασε ακόμα μία φορά κάτι πολύ ενδιαφέρον στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα τα πήγε πολύ καλά μέχρι το 55ο λεπτό, αλλά πραγματικά γι' αυτό χρειάζεται ο προπονητής σε μια ομάδα. Για να κάνει τις απαραίτητες
διορθώσεις, αλλαγές κατά τη διάρκεια του μάτς, είναι κάτι πολύ σημαντικό να μπορεί να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει στο σημείο που πρέπει. Δεν το έκανε ο Μάρτινς, παρόλα αυτά η ομάδα μέχρι εκείνο το σημείο πραγματικά έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Οπότε πρέπει να του πιστώσουμε αυτό τουλάχιστον, ότι όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, κάνει δουλειά στην προπόνηση, η ομάδα είναι δουλεμένη, έχει καλά στοιχεία, αλλά πονάει στη διαχείριση, το έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά, ήταν απόλυτα προφανές αυτό, και απλά πραγματικά για να καταλάβετε τι εννοώ, ξαναδείτε το μάτς από το 54 και μετά που γίνεται διπλή αλλαγή και ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει τίποτα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό, αυτό ήταν το σημείο του κλειδί κατά την άποψή μου. Επειδή ακούγονται και πολλά ότι και για το κέντρο της άμυνας φταίει ο Σισε, φταίει, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι το κέντρο άδειασε και ενεργειακά και άνοιξαν και οι χώροι και οι αποστάσεις, γιατί πια δεν υπήρχαν δυνάμεις και πέρναγε μπάλα πάρα πολύ εύκολα στα καρέ του Ολυμπιακού, οπότε ήταν λογικό και επόμενο τα γκολ να έρθουν. Φυσικά και η άμυνα δεν είναι, όπως έχουμε πει ξανά, δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ, αλλά η άμυνα υπολείπεται στην ποιότητα. Αλλά παρόλα αυτά, θα πρέπει ο προπονητής να δουλέψει πάρα πολύ την ομάδα, γενικότερα το ρόστερ, να ενσωματώσει, όπως είπαμε και πριν, έχουμε πει πολλές φορές, να ενσωματώσει όλους τους παίχτες και κυρίως να έχει στο μυαλό του ότι τα μάτς μεταξύ τους είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι συγκεντρωμένο σε ένα μάτς χωρίς να σκέφτεται το επόμενο. Θα πρέπει να κάνει διαχείριση και του επόμενου μάτς πριν τελειώσει το τρέχον. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το είδαμε, το έκανε ο Γκατούζο, που πέρασε τους παίχτες, ουσιαστικά την μηχανή της Μίλαν. Είδαμε ότι αυτοί οι δύο παίχτες ήταν όλοι Μίλαν, ο Κουτρώνε και ο Τσαλχάνογλου. Τους κράτησε εκτός, τους φρεσκάρισε να έχουν δυνάμεις και τους έβαλε στο ιδανικό σημείο για να πάρει το μάτς. Τακτική απλή ήταν το μάτς. Δεν έκανε κάτι εξεζητημένο, έβαλε τους παίχτες που φρεσκάρισε ουσιαστικά 35 λεπτά, 36 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Είναι αρκετός χρόνος, εκεί είναι το σημείο το καθοριστικό που πρέπει να γίνονται οι αλλαγές όταν η ομάδα δείχνει ανάγκη. Στο 70 τα πράγματα, τα περιθώρια έχουν στενόψει αρκετά. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Οι παίχτες χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν. Δεν μπορείς να περιμένεις θαύματα να μπει στο 70 ο παίχτης και να αλλάξει όλη τη ροή του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει οπωσδήποτε ο προπονητής. Πρέπει να αντιδράει γρηγορότερα και με μεγαλύτερη αμεσότητα. Και πάντα σε συνάρτηση με τις κινήσεις που γίνονται από τον αντίπαλο πάγκο. Ωραία, οπότε φεύγουμε από τα αρνητικά και από το σημείο που κρίθηκε το μάτς και πάμε τώρα στα θετικά. Τα οποία είναι ότι το ρόστερ ξεχυλίζει από ποιότητα. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε. Υπάρχει ποιότητα. Τον Ιανουάριο, αν γίνουν 1-2 διορθωτικές κινήσεις, θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να ξαναχτίσει κάτι πολύ καλό και πολύ μεγάλο για το μέλλον, εφόσον φυσικά διατηρήσει το κορμό της και δεν αρχίσει πάλι να πουλάει όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Οπότε, αν αποκτήσει τον Ιανουάριο έναν center back ανάλογης ποιότητας με τις υπόλοιπες θέσεις που διαθέτουμε ήδη, ο Ολυμπιακός θα θέσει βάσεις για μια πολύ δυνατή καινούργια ομάδα. Ας αναφέρουμε ότι ο Κούτρης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, πραγματικά, και η ποιότητα που έχουμε στην αριστερή πλευρά, στην άμυνα πλέον, με Τσιμίκα και Κούτρη, και το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, το αντίστοιχο και στη δεξιά πλευρά, που ο Τωροσίδης θύμισε το παλιό καλό του πρόσωπο, ένας παίχτης που είναι πολύ ολοκληρωμένος και τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός, κάλυψε επιτυχώς τους χώρους στο πεδίο δράσης του, έκλεισε χώρους, έκανε πολλά χιλιόμετρα, μοίραζε την μπάλα σωστά, εξαιρετικός και ο Τωροσίδης. Και μαζί με τον Ομάρ, τον Λαμπτελαουή, έχουμε την αντίστοιχη ποιότητα με το αριστερό άκρο. Οπότε τα άκρα μας στην άμυνα έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Τώρα στο κέντρο της άμυνας, τα έχουμε πει ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει δεν ήταν οι ανάλογες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τον Ιανουάριο, που δεν ξέρω τι κινήσεις θα κάνει η διοίκηση, αν θα κάνει κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσει έναν ποιοτικό κεντρικό αμυντικό. Ωστόσο ο Μάρτινς πρέπει να αρχίσει να δένει
τους παίχτες μεταξύ τους, όλο το roster και ειδικότερα και την άμυνα, να δοκιμάσει δίδυμα δηλαδή, να δώσει παιχνίδια, να αρχίζει να χτίζεται μια χημεία, γιατί έλειπε και αυτό χθες. Ο Σισε με τον Μιράντα δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Το είπαμε και πριν το βίντεο ότι όταν αλλάζεις όλη την ομάδα παίρνεις ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου και αυτό, γιατί η άμυνα θα πρέπει να κινείται πάντα όλη η γραμμή μαζικά. Δεν είναι μόνο ένας παίχτης που κάνει άμυνα. Θα πρέπει όλη η τετράδα και ειδικότερα στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να τοποθετείται σωστά, έτσι ώστε να κλείνει τους χώρους και να τοποθετείται κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά, ναι, μεν έχει ευθύνη και ο Σισε, αλλά πραγματικά στη φάση του γκολ και γενικά στα γκολ θα δείτε ότι οι αποστάσεις μεταξύ των παιχτών είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχει μόνο ο Σισε στην περιοχή, ο Μιράντα είναι τελείως εκτός και δεν νομίζω ότι έχει νόημα σε αυτό το σημείο να ρίξουμε ευθύνη συγκεκριμένα. Φταίει ο Σισε, φταίει ο Μιράντα. Είναι θέμα αμυντικής γραμμής που πρέπει να δοκιμάσει πράγματα ο Μάρτινς. Από τους υπόλοιπους, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από κανένα παίχτη. Παρουσίασαν όλοι καλό πρόσωπο. Εκτός από ίσως τον Ναουέλ που υπολείπεται σε απόδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται προσαρμογή. Ακόμα δείχνει έξω από τα νερά του. Παρ' όλα αυτά έδειξε στοιχεία ότι μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει. Αλλά δεν είναι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Φιθατζίδης έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Γενικότερα νομίζω ότι όλη η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε τον Ποντένσε που δεν μπήκε ποτέ, τον έβαλε πολύ αργά, το μάτς είχε τελειώσει ουσιαστικά. Η απογοήτευση είχε μπει για τα καλά στην ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών, οπότε δεν έχει και νόημα να το σχολιάσουμε αυτό. Οπότε το μόνο που μας μένει είναι να δώσουμε χρόνο στον προπονητή να δουλέψει και ελπίζουμε να βελτιώσει, γιατί είναι ένας προπονητής που πραγματικά ενώ διαθέτει τις βάσεις δεν έχει δουλέψει σε ομάδες που μπορεί να πάρει παραστάσεις σοβαρές. Έχει δουλέψει σε μικρομεσαίες πορτογαλικές ομάδες. Είναι ο πρώτος του μεγάλου σύλλογος Ολυμπιακός, οπότε χρειάζεται και αυτός το χρόνο του. Τα ρόστερ που διέθετε εκεί δεν είχαν καμία σχέση με το ρόστερ που έχει στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ πιο μικρά ρόστερ τόσο σε αξία όσο και σε μέγεθος, οπότε ίσως και γι' αυτό να έχει δημιουργήσει κάποια στεγανά ως προς τη διαχείριση χρησιμοποιώντας ένα βασικό κορμό χωρίς να κάνει rotation, εφόσον δεν διαθέτεις και τον ανάλογο αριθμό ποδοσφαιριστών και τις επιλογές που διαθέτεις στον Ολυμπιακό. Οπότε υπομονή, το υλικό υπάρχει. Η εμφάνιση χθες με εξέπληξε μέχρι το 55. Δεν περίμενα να βρεθούν οι παίχτες χωρίς να έχουν ξαναβρεθεί μεταξύ τους και να κάνουν ένα τόσο καλό παιχνίδι. Ωστόσο στο 55 χάθηκε το match, στο 54 με τη διπλή αλλαγή του Γκατούζο και την ολιγορία του Μάρτινς στο να κάνει και αυτός τις ανάλογες αλλαγές. Αυτά από μένα. Κάντε like και subscribe από κάτω. Περιμένω τα σχόλιά σας, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.